Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κλειστού του Περιστερίου, όπου απόψε για την 13η αγωνιστική της Master League το Σοποτό αντιμετωπίζει το Blue Rose από τη μία. Το Σοποτό με 6-5 ρεκόρ, ίδιο ρεκόρ επίσης και για το Blue Rose, 6 νίκες και 5 ήττες συνολικά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το παιχνίδι. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Γκόλιας, Καρατζάς, Λουρίδας, Οφιανόπουλος και Ψαλιδόπουλος ξεκινούν για το Σοποτό, ενώ από την άλλη έχουμε Γιαννακή, Δανασή, Σαφανόπουλο, Τριανταφύλου και Αντιπάτη στους 5 που ξεκινούν για το Blue Rose, ο οποίος θα έχει και την πρώτη επίθεση. Παίρνει ο Τριανταφύλου, πάσα απέναντι για τον Αντιπάτη. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πέρασε, δέχτηκε το φάουλ, δεν σκοράρει όμως ο Γιαννακής. Θα βολευτεί με τις δύο βολές ο παίκτης του Blue Rose. Νωρίς το πρώτο φάουλ από την πλευρά των γηπεδούχων. Θα μπει και η πρώτη βολή για το 1-0, ανοίγει για το 0-1 συγκεκριμένα, ανοίγει το σκορ. Ο Γιαννακής θα βάλει και την δεύτερη για το 0-2. Κατεβάζει ο Κόλιας, τώρα πέρασε τον Καρατζά. Έχει με πλάτη, αυτός θα γυρίσει με το δεξί χέρι, δεν βρίσκει το χωμός. Ο ίδιος επιμένει, θα σηκωθεί και στην δεύτερη ευκαιρία ότι θα το χάσει και αυτό όμως. Ένα σούτ από το πλάι, εύστοχο, ο Δανασής βρίσκει στόχο τώρα για το 0-4. Γκόλιας θέλει να περάσει, ο Ψαλιδόπουλος αφήνει έξω και για 3 πόντους αλλά άστοχο από τον Σοφιανόπουλο. Παραμένει χωρίς σκορ το μάτς η γηπεδούχη. Μπάλα στον Δανασή. Ένα σούτ από το πλάι από το ίδιο σημείο που νωρίτερα ο Δανασής ευστόχησε, το πήρε ο αντιπάτης τώρα και κέρδισε το φάουλ. Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο παίκτης του Blue Rose. Αντιπάτης εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει με το 0-5. Βάζει και την δεύτερη, 2-2 και από τον ίδιο με το 0-6. Γκολιάς θα σταθεί από το ύψος της βολής και θα βρει το πρώτο καλάθι για το Σοποτό για το 2-6. Δανασής. Μπάλα στο πλάι στον Θεοφανόπουλο, κλείστηκε από 2. Σου για 3 πόντους τώρα, αλλά άστοχο από τον Γιαννάκη ήτανε. Κολιάς. Νέα εκτέλεση από τον Σοφιανόπουλο, αυτή τη φορά θα βρει στόχο εκείνος για το 5-6. Στον πόντο πλησιάζει τώρα το Σοποτό με την πρώτη τρίποντη εκτέλεση από την πλευρά των γηπεδούχων. Έρχεται τώρα από τον Σοφιανόπουλο. Αντιπάτης στον Τριανταφύλου και πάλι Αντιπάτης. Ψωμένα χέρια μπροστά του, κατάφερε να βρει την πάσα για τον Γιαννακή. Τώρα λίγο να κλέψει ο Σοφιανόπουλος, τελικά η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Δεν είχαν όμως χρόνο στην διάθεσή τους, καθώς απέμενε μόλις 0,1 στο ρολόι. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα. Θα γίνει όμως το διέλσο από τον Σοφανόπουλο. Το βάζει ο Δανασής, αφήνει δίπλα του στον Γιαννακή. Σκαστήπασα για τον Αντιπάτη. Ας το φωτήσει για 2 από τον Δανασή. Ανανεώνει όμως την επίθεση του οι άσπροι. Γιαννακής
την πάτησε από αρκετά μακριά στα 6 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει. Σοφιανόπουλος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Τσεκάρει και τις επιλογές κύριου, του κατεβάζει ο ίδιος. Τώρα θα αφήσει τον Χαλιδόπουλο. Μπάλα πάει στα χέρια του Λουρίδα. Κάνε την κίνηση και πήρε ο Καρατζάς. Θα γυρίσει με το δεξί χέρι και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το πρώτο προβάδισμα για το Σοποτό. 6 λοιπόν. Ας πω το σουτ για τον Blue Rose, 6 και 12 ακόμα για το φιναλί του πρώτου δεκαλέπτου. Το Σοποτό έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Ο Γκόλιας πέρασε εκεί, είδε ο Χάνης στον διάδρομο για το 9-6. Πάτης έφτασε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 9-8. Κολιάς μέσα δεξιά, αφήνει έξω, ψάχνει λίγο χώρο Λουρίδας. Σοφιανόπουλος προσποιήθηκε, πατάει γραμμή, χάνει επίσης το σουτ. Βανασίς αφήνει στον Γιαννακή. Μέσα στη γωνία ο Βανασίς είναι εκεί και θα εξοχίσει κιόλας για το 9-11. Πρώτο εξοχο τρίποντο και για το Blue Rose τώρα, το οποίο θα βρεθεί στο συνδύο. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, έκλεψε ο Βανασίς. Πιέζεται από τον Γκόλια. Βρίσκει τώρα τον αντιπάτη, ο οποίος έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε όμως να φύγει την μπάλα στο καλάθι. Θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια. Έχουμε και τις πρώτες αλλαγές από πλευράς φιλοξενούμενων. Χαραλαμπίδης, Θεοδωρικάκος και Ιωαννίδης πέρασαν στο μάτς. Ενώ έχουμε και μια κίνηση τώρα και από τους πράσινους με τον Κουτσούρη να πατάει παρκιά για πρώτη φορά. Πέρασε και ο πατέρος, επίσης τώρα για το Blue Rose. Τρίος Οφιανόπουλος, ο Καρατζός με συγχωρείτε. Πέρασε στον Κουτσουρί. Γκολιάς, 4 δευτερόλεπτα για το Σοποτό, βλέπει το ρολόι και εκτελεί για δύο γκολιάς και θα το βάλει κιόλας για το 11-11. Πατέρος. Ψάχνει επιλογές, ο Ιωαννίδης άφησε και πάλι τον πατέρο. Ωραία συνεργασία με τρεις παίχτες και τέταρτος τώρα μπαίνει στην εξίσωση. Αλλά δεν μπορεί ο Γιαννακής να τελειώσει καλά τη φάση. Γκολιάς αφήνει δίπλα του. Γιαννόπουλος μετά την προσφύση θέλει να βρει την πάσα για τον Κουτσούρη. Τον πέταξε όμως εκτός. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out. Το παιχνίδι συνεχίζεται με 3:50 να απομένω ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Είναι το κλέψιμο από το Σοποτό, Κουτσουρίς τώρα. Και ο Σοφιανόπουλος περνάει την πάσα στον Καρατζά. Έτσι με πλάτη αυτός. Βάζει κοντά στην ρακέτα τον αντίπαλό του, δεν μπορεί όμως να τελειώσει καλά τη φάση. Θα επιχειρήσει και έναν αποβολέα στη συνέχεια, αλλά και αυτό θα έχει ίδια καταλήξει. Χαραλαμπίδης να παίξει γρήγορα με τον Δημητρόπουλο, ήταν πολύ δυνατή όμως η πάσα. Και έτσι η μπάλα κατέληξε στην κερκίδα. Ενώ Σκαμνάκης πέρασε το μάτς τώρα για το Σοποτό. Σοφιανόπουλος. Κράτησε ο Σκαμνάκης. Κάνε το κόψιμο ο Κουτσουρίς. Δεν πέρασε όμως η πάση από τον Ιωαννίδη.
10 δευτερόλεπτα τώρα για τους πράσινους. Κόλλια στον Σκαμνάκη στα 5 δευτερόλεπτα αυτός. Εκεί πάνω τον Ιωαννίδη θα σηκωθεί μπροστά του, θα κερδίσει το φαουλ. Θα πετύχει και το καλάθι για το 13-11. Κέρια να πάρουν το maximum από αυτή την φάση οι γηπεδούχοι. Θα χάσει ωστόσο την συγκληρωματική βολή ο Σκαμνάκης. Μητρόπουλος Θεοδωρικάκος άφησε δίπλα. Στην συνέχεια έχουμε και πόδι ύστερα από την πάσα του πατέρου. Θεοδωρικάκος για 2. Είναι άστοχο το σουτ. Πάλι κατοχή για το Blue Rose. Ο Κουτσούρης είναι αυτός που έβγαλε την μπαλάκη στους Ραμών. Ιωαννίδης δίστασε να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Χαραλαμπίδης και πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου μάλιστα, και θα είναι και στόχος για το 13-14. Ο Κιανόπουλος πάει πίεση με τις πάσες. Γκολιάς αφήνει και πάλι έξω. Ζητάει στο πλάι, εκεί θα πάει μπάλα. Ψαλιδόπουλος θα εκτελέσει, δεν έρχεται η απάντηση όμως από το Σοποτό. Χαραλαμπίδης είναι τον Δημητρόπουλο, συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Σκαμνάκης πάει μόνος του, θα σταθεί μπροστά τον Θεοδωρικάκο, θα τον νικήσει κιόλας για το 15-14. Πατέρος στον Χαραλαμπίδη, παλά στον Δημητρόπουλο. Ιωαννίδης είναι κοντά του, αυτόν θα πάει πάσα, αλλά θα καταλήξει τελικά στην γωνία. Πατέρος αστοχή. Όμως είναι ο Θεοδωρικάκος εκεί για να μαζέψει νέα 14 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Ο Ιωαννίδης 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάσα έξω, 4-3 θα σηκωθεί ο Χαραλαμπίδης από μέσα απόσταση. Δεν έβαλε όμως πολύ δύναμη. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Σκαμνάκης. Γκολιάς. Θα εκτελέσει από την κορυφή, δεν βρίσκει στόχο. Χαραλαμπίδης τώρα φεύγει μπροστά. Θεοδωρικάκος ωραία στον Ιωαννίδη. Ο Δημητρόπουλος με 9 δευτερόλεπτα τώρα το Blue Rose. Σαντιανόπουλος απλώνει το χέρι του και κόβει την πάσα αφήνοντας με 7 δευτερόλεπτα τώρα τους αντιπαλούς. Ένα στο μάτσο πέρασε ο Βουτσίνος τώρα για το Blue Rose. 4 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος. Κάποιος θα πρέπει να εκτελέσει, ο Θεοδωρικάκος θέλει να το κάνει, αλλά εντελώς άστοχα. Γκολιάς. Πάτησε γκάζι, κέρδισε το φάουλ από τον πατέρο. Γκολιάς, τελευταία 35 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Σοφιανόπουλος πιέζει ψηλά ο Θεοδωρικάκος. Θα του κάνει και το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο για τον Blue Rose, το τελευταίο που θα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη περίοδο. Ο Γκόλιας βγαίνει δυναμικά πάνω του Θεοδωρικάκος, τον εμποδίζει, πετάει και την μπάλα εκτός. Κουσουρίς. Τα δευτερόλεπτα τώρα. Σκαμνάκης θα σηκωθεί από την κορυφή. Με ταμπλό βρήκε η μπάλα. Θα προλάβει το ρολό και θα στοχίσει. Τι έβαλε ο Ψαλιδόπουλος στο ένα δευτερόλεπτο. 18-14. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Δέχτηκαν εκεί Χαραλαμπίδης και Θεοδωρικάκος. Δεν έγινε και κάποια εκτέλεση από το Σοποτό και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 18-13. Όλα είναι έτοιμα για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 18-13 βρίσκεται το σκορ. Στο συν 5 λοιπόν το Σοποτό, το οποίο ξεκινάει με την μπάλα στα δικά του χέρια. Γκόλιας θα το πάρει το τρίποντο καθώς έμεινε και μόνος του.
Κατσουρίς έχει να μαζέψει και έχουμε και 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Τον πρασίνο νέο τρίποντο άστοχος και αυτό τον Κουτσουρί. Αντιπάτης κρατάει και φτιάχνει χώρο και ο συμπαίκτης του. Πασίσαν για Νακή. Από κοντά θα κοπεί ο Βουτσινός. Πολύ καλή άμυνα από τον Κουτσουρί. Το βαλετό στόπ στα ίσα. 6 δευτερόλεπτα λοιπόν τώρα στην διάθεση του Blue Rose. Στην επαναφορά πάει ο Δανασής. Παίρνω για να εκεί στα 4 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Ένα σουτ για 3 δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Διορθώνουν όμως οι φιλοξενούμενοι και θα δεχτεί και το φάουλ στην συνέχεια ο Δανασής. 30 φίλου στην επαναφορά πίνει στον Δανασή. Θα σταθεί αυτός για 2, βρίσκει σίδερο η προσπάθεια. Καθαρίζει το rebound η πράσινη και η μπάλα πάει στα χέρια του Κουτσουρί. Ιωάννου πίνει στον Σκαμνάκη. Ψάχνει λίγο χώρο εκείνος, θα εκτελέσει μπροστά από τον αντιπάτη και θα βρει στόχο για το 20-13. Και ο Ταφίλου αφήνει απέναντι. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Ιωάννου. Θανασής πήρε την προσπάθεια. Σκαμνάκης είναι εκεί και μαζεύει το rebound. Στο 20-13 υπερθυμίζω το σκορ, σας είναι 7 το σωπότο τώρα. Σοφιανόπουλος θα το πάρει το τρίποντο, αδύναμο όμως το σουτ. Κυνήγησε την φάση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Θανασής δεν το πλήρωσε όμως το Blue Roll. Για να εκεί αφήνει στον Θανασή. 30 φίλου. Πάλι έξω η μπάλα. Του διατρείς κότσο από τον Γιαννακή, δεν είναι καλό. Πολιάς μάζεψε. Παραμένει χωρίς καλάθι. Στην δεύτερη περίοδο η παίχτες του Blue Rose. Γενικά μόλις ένα καλάθι έχουμε δει αυτή η Σκαμνάκη μέχρι στιγμής. Αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κουτσουρίς τώρα θα δεχτεί το φάουλ. Που είναι και το πρώτο ομαδικό. Για το Blue Rose θα πάει έτσι και στην γραμμή. Λουρίδας επιστρέφει για το σωποτό, ενώ από την άλλη έχουμε στο μάτς τον Ιωαννίδη τώρα. Το 2-13. Θανασής. Θανακής αφήνει στον αντιπάτη, αυτός θα σηκωθεί για 3. Ακόμα μια άστοχη προσπάθεια από την πλευρά των άσπρων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εύκολα λύσεις σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Παραμένουν κολλημένοι στους 13 πόντους. Μέρες 4-0 μέχρι στιγμής το σκορ στην δεύτερη περίοδο. Σοφιανόπουλος και ο Σκαμνάκης είναι και πάλι στον Σοφιανόπουλο. Με 5 δευτερόλεπτα τώρα στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι. Ένα σουτ για 3 από τον Λουρίδα, το οποίο ήταν κάπως εξισητημένο. Δεν βρήκε και στόχο επίσης. Στο μάτι τώρα ο Χουλιάρας για τους γηπεδούχους. Θανασής. Τα φίλο αφήνει στον Ιωαννίδη. Πέρασε εκείνος από το αρχικό τείχος των δύο παιχτών. Δέχτηκε το φαουλ από τον Χουλιάρα. Τράβο,
Γιαννάκη στον Ιωαννίδη. Ψάχνει αυτό τις λύσεις, αφήνει στον Τριανταφύλου, στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι, αντιπάτησε εκεί για την νέα ευκαιρία, θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Για το 22-15 αυτό είναι και το πρώτο, η πρώτη φάση στην οποία βρίσκουν σκορ στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Έχει και μια βολή τώρα συμπληρωματική. Ο αντιπάτης την οποία θα εκμεταλλευτεί για το 22-16. Λουρίδας. Μπάλα θα είναι στον Σοφιανόπουλο, ο οποίος θα περάσει για μεταρρύστερο ρόλο, για θα τελειώσει τη φάση για το 24-16. Θανασής. Ιωαννίδης δίπλα στον Τριανταφύλου. Μπάλα βρήκε στο πόδι του Σκαμνάκη. Ενώ Χαραλαμπίδης επέστρεψε τώρα για τους άσπρους, όπως και ο Σαφανόπουλος. Θανασής. Και πάλι πόδι αυτή την φορά από τον Καρατζά. Χαραλαμπίδης έφτασε να σηκωθεί ο Ανίδης προς τον Κουτσουρί και ο Φανόπουλος αφήνει δίπλα του Χαραλαμπίδης για 3, δεν παίρνει το καλάθι. 5.40 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά στα τελευταία λεπτά το Σοποτό. Καρατζάς, πήρε ο Κουτσουρίς, κάνει την τρίπλα, κάνει κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Χαραλαμπίδης θέλει να τρέξει τώρα. Πέρασε ωραία την ασίστ για τον Θανασή. Την εκμεταλλεύτηκε εκείνος για το 24-18. Ιωαννόπουλος. Ωραία θα βρει τον Φουλιάρα. Τον κότελιο μου από εκείνον. Χαραλαμπίδης θέλει και πάλι να βγάλει εθνιδιασμό για την ομάδα του. Αλλά έκανε την παράβαση στην συνέχεια. Ο Θεοδωρικάκος τώρα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο μάτς. Θα πάρει την θέση του Ιωαννίδη. Κουτσουρίς. Ο Θεανόπουλος και πάλι Κουτσουρίς. Αυτή τη φορά θα εκτελέσει ο ίδιος. Καραλαμπίδης μαζεύει το rebound. Μόνος του κόντρα σε 3 θα πάει. Πέσει και στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Θεοδωρικάκος δίνει και αυτό στη δική του μάχη. Την μπάλα είναι και πάλι για τον Blue Rose. 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Στο μάτς τώρα ο Δημητρόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Πήρε την θέση του Θανάση. Θεοδωρικάκος. Ο Φανόπουλος. Κέρδισε το φάουλ από τον Χουλιάρα. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Γι' αυτό και είναι διστημένος στην γραμμή των βολών ο Θεοφανόπουλος. Θα ευστοχίσει την πρώτη. 24-19. Τελεία στο χακέ την δεύτερη και μειώνει σε 24-20 τώρα. Λουρίδας. Μένει ξανά. Ζητάει ο Σοφιανόπουλος, Χαραλαμπίδης όμως θα βάλει στο στην πάσα. Διορθώνει ο Σοφιανόπουλος, 6 δευτερόλεπτα για το Σοποτό. Παίρνει ο Λουρίδας από κοντά, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Για το 26-20. Χαραλαμπίδης, μπάλα στον Θεοδωρικάκο. Κάτι τις επιλογές του εκείνος και θα βρει τον Γιαννάκη. Θα σηκωθεί κατευθείαν εκείνος για 3, σαν ο Δημητρόπουλος, με συγχωρείτε.
Πήρε το rebound. Χαραλαμπίδης δεν βρήκε την πάσα. Ο Σουφιανόπουλος θα κλέψει. Γωνία, ο Κόλλιας θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει κιόλας για το 29-20. Σας είναι 9, ξεφεύγουν τώρα οι γηπεδούχοι. Ανόπουλος, μια προσποίηση από εκείνον, αφήνει έξω στον Χαραλαμπίδη, πάει γρήγορα πάνω του Κόλλιας. Συστημένη μπαλά στα χέρια του Φουλιάρα. Λουρίδας, θα γίνει το φόλο από τον Χαραλαμπίδη. Ποιος θα αποσυρθεί τώρα από τον Blue Rose για να περάσει τη θέση του Δανασής. Πουλιάρας μάλλα φτάνει στον Γκόλια. Τελευταία 2.55 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λουρίδας αφήνει στο τρίποντο. Γκόλιας ξεκίνησε την προσπάθεια του προς τα μέσα. Κερδίζει και το φάουλ που είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Κόλλιας. Σκαμνάκης θα το πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο όμως. Ανασής. Παραφτάνει στον Θεοδωρικάκο. Πάλι πλάτη τον Σκαμνάκη. Θα αφήσει την κατάλληλη στιγμή στον Θεοφανόπουλο και εκείνος με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα κάνει το 29-22. Πίεση ψηλά τώρα για τον Blue Rose, αποφέρει καρπούς. Ο Δημητρόπουλος όμως πεσμένος στο έδαφος ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τελικά τον Δανασή. Και πάλι Δημητρόπουλος δεν θα του κάνει το χατήρι, μπάλα κύλησε και στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Βολιάς δέχεται το φαουλ τώρα. Έχουμε και διακοπή για το time out για το Σοποτό. Συνέχεια στην δράση παίρνοντας παράλληλα στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. 9-22 υπενθυμίζω το σκορ. Δεν αλλάζει κιόλας από το τρίποντο του Χουλιάρα. Θανασής φτάσε κοντά. Θεοφανόπουλος γραπώνει την μπάλα και σκοράρει στην συνέχεια. 29-24 τώρα. Πίεση παρά λίγο να φέρει ακόμα να κλέψουμε από την πλευρά των άστρων. Πουλιάρας τώρα πέρασε εκτός, για να πέρασε Τσαλιδόπουλος στην θέση του. Πρέπει να περάσουν γρήγορα το κέντρο οι γηπεδούχοι, θα το κάνουν. Τσαλιδόπουλος. Σκαμνάκι στα 9 δευτερόλεπτα. Κερδίζει και το φάουλ που είναι το 4ο ή το 5ο, το 5ο τελικά για τον Blue Rose. Έτσι. Έχουμε βολές για τον Σκαμνάκη. Μέσα η πρώτη βολή. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη, την οποία θα βάλει επίσης για το 31-24. Ανασής. Δημητρόπουλος στον Θεοφανόπουλο. Ανασής από τα δεξιά θα περάσει με μια ωραία προσποίηση. Αλλά στα χέρια του πατέρου. Ο εκείνος πήρε το σουτ. Δεν βρήκε κάτι καλό όμως για την ομάδα του και έτσι μπήκαμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Το 31-24 να παραμένει το τελευταίο λεπτό πάντα της δεύτερης περίοδου. Καμνάκης. Ζητάει κάποια κίνηση. Σαλιδόπουλος είναι στη γωνία, στιγμένος. Θα εκτελέσει και για τρεις την μπάλα στο σίδερο. Ο ίδιος παλεύει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε όμως.
Θανασής. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Θοδωρικάκος Θανασής είναι στη γωνία. Τελεί για τρεις. Εδώ ο Δημητρόπουλος έχει πέσει πάνω του. Ο Λουρίδας. Και έκανε και το φάουλ. Υπερθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από την πλευρά των γηπεδούχων. Ενώ είναι και το τρίτο φάουλ του Λουρίδα. Όχι, δεύτερο. Και 31-26 καθώς βάζει και την δεύτερη ο Δημητρόπουλος. Ο Λουρίδας είναι το κλέψιμο από τον Θανασή, θέλει να φύγει και στον εφνιδιασμό. Κοιτάει μπροστά του ο Σκαμνάκης. Θα τον στείλει και στην γραμμή. Θα σήκει να πάει κόντρα στον ψηλότερο Σκαμνάκη ο Θανασής. Δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του. Με 12,6 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει έτσι στο 31-26. Βάζει τη δεύτερη. Εδώ 31-27. Ρατζάς. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Είναι το κλέψιμο τον Θανασή. 4 δευτερόλεπτα. 3 μπερδεύεται όμως ο ίδιος. Δεν μπορούσε να πάρει στην κατοχή του την μπάλα. Είχε και φορά. Έτσι εκείνη κατέληξε εκτός. 2,8 τώρα στο χρονόμετρο. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι πράσινοι. Χαλιδόπουλος κλείστηκε στο κέντρο. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 31-27. Επιστροφή και πάλι εδώ στο κλειστό του περιστερίου. Όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς ανάμεσα σε Σοποτό και Blue Rose. 31-27 δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. Στους γηπεδούχους να γράψουν στα χέρια τους ένα προβάδισμα 4 πόντων. Τυπάτης Γιαννακή στα 5. Στην γωνία Θανασής θα εκτελέσει πάντα και γραμμή. Το έχουμε πήγε συστημένη στα χέρια του Δημητρόπουλου και προλαβαίνει εκείνος έχοντας ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-29 τώρα. Καρατζάς. Σοφιανόπουλου ζήτησε και άφησε κατευθείαν στον Γκόλια. Καρατζάς μπροστά από τον Θεοδωρικάκο θα βρει στόχο για το 33-29. Θανασής. Ο Μητρόπουλος είναι στον αντιπάτη εξαιρετικά. Αυτός θα βρει τον Θοδωρικάκο. Δεν μπορούσε και να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο καθώς του κλείστηκε την μπάλα από τα χέρια. Σουρίς είναι στον Γκολιά. Στο δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Πρασίνων. Σαλιδόπουλος έκανε το κόψιμο στο Σιχανόπουλος. Φεύγει μπάλα, κλέβει ο Θανασής. Τυπάτης. Για πάνω το Ψαλιδόπουλος, ο Δωρικάκος. Θα κερδίσει το φαουλ τώρα από τον Σουφιανόπουλο. Και έχουμε βολές για το Blue Rose. Αν εκμεταλλευτεί και τις δύο βολές θα φέρει την ομάδα του στο δίποντο πλέον. Ο Θεοδωρικάκος. Είναι άστοχος ωστόσο στην πρώτη βολή. Thank you.
χάνει και την δεύτερη. Ανεκμετάλλευτο έτσι περνάει αυτό το ζευγάρι βόλων για τους άσπρους. Κολιάς. Κρυοκουτσουρίς. Σταμάτησε την τρίπλα, πάει να τον πιέσει ο Δημητρόπουλος. Σεφιανόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικά κάτω από το πόδι του αντιπάλου του. Κουτσουρίς θα χάσει τον αντιπάτη. Έχουμε στον εφηδιασμό τώρα οι φιλοξενούμενοι και θα έρθει το καλάθι τον Δημητρόπουλο. Για το 33-31. Θα γίνει και να αφήνω λάθος στην συνέχεια. Παραμένουν στην επίθεση έτσι. Η άσπρη. Πάσα έξω. Ανασύς για τρεις. Θετικό rebound του Δωρικάκου και ισοφαρίζει εκείνο σε 33-33. Στροφή για το Blue Rose τώρα. Το παιχνίδι και πάλι στο 0. Βόλιας. Και ο Καρατζάς Σεφιανόπουλος θα φτάσει κοντά. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει, κέρδισε όμως το φάουλ. Και έχουμε και βόλες τώρα για το Σοποτό. Τριανταφύλλου επίσης θα επιστρέψει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα από την πρώτη Σοφιανόπουλος, 34-33. Εκτελεί και την δεύτερη τώρα, την οποία θα βάλει επίσης για το 35-33. Και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων. Τριανταφύλλου. Έχασε από τον Καρατζά. Σαλιδόπουλος θέλει να περάσει. Τώρα στέκεται, βλέπει την επιλογή του Γκολιά. Διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Σεφιανόπουλος τον Κουτσουρί, θα το πάρει από εκεί εκείνος. Αντιπάτης. Κατεβάζει, αφήνει τώρα στον Τριανταφύλλου. Και πάλι αντιπάτης Γιαννακής. Είδε ότι ήταν μόνος του και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε για να δώσει το προβάδισμα τώρα στους φιλοξενούμενους για το 35-36. Τσουρίς, Καρατζάς, αυσο ωραία στον Σοφιανόπουλο και τελειώνει τη φάση αυτός για το 37-36, πολύ ωραία συνεργασία των δύο ψηλών. Προσφέρει και αποτέλεσμα επίσης, Τριανταφύλλου. Παίρνει και πάλι, μπάλα δίπλα στον Ανιπάτη. Ο Δωρικάκος θα χάσει αρχικά και στην συνέχεια θα αστοχίσει. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των άσπρων. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Σοφιανόπουλου. Και έχουμε και μία παρατήρηση από τον ρέφερι. Τώρα θα αποσυρθεί στον Παγκό Σοφιανόπουλος για να περάσει ο Καμενάκης στην θέση του. Γανίδης. Αυτή η πάσα Καρατζά στιγμή κατάλαβε και την έκοψε. Κόλλιας. Εκτελέσει από αρκετά μακριά. Δεν ήρθε το καλάθι. Ανασύς θα χάσει, όχι Δημητρόπουλος, θα με συγχωρείτε. Κράτησαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Γανίδης αστοχή από κοντά. Θεοδωρικάκος πάλεψε για το rebound. Τελικά πέταξε και στην μπαλά. Κολιάς. Κύριο Κουτσουρίς, 5-25 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σοποτό εξακολουθεί να έχει το προβάδισμά του. Ακόμα ένα στοιχό τρίποντο όμως για τους πράσινους. Μητρόπουλος αφήνει στον Τριανταφύλλου, ζήτησε ο Θεοδωρικάκος, εκείνον πήγε μπαλά. Δεν κάνει το κόψιμο ο Τριανταφύλλου, έμεινε έξω. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Ιωαννίδης διστάζει. Ο Δημητρόπουλος θα πάρει το σουτ και θα βρει και στόχο. 37-39 τώρα.
Κουτσουρίς κατέβασε, φέρνει στον Γκόλια. Θέλει να απαντήσει εκείνος, δεν τα καταφέρνει όμως. Φέρνει ο Γιαννακής. Δημητρόπουλος τώρα. Γιαννακής, νέα τρίποντη εκτέλεση. Αστοχή αυτή την φορά για το Blue Rose, το οποίο είναι στο συνδύο αυτή την στιγμή με 4-20 να απομένουν ακόμα για την περίοδο. Κουτσουρίς ζητάει ο Σκαμνάκης, επιλέγει απέναντι τον Σαλιδόπουλο. Άστοχο το σουτ. Ο Μητρόπουλος για τους άσπρους. Για να αρχίσει τώρα αφήνει δίπλα. Στο Δωρικάκο σημεία είναι ο Λουκ Πας. Θα πάρει κιόλας τώρα με φόρα. Θα καταλήξει στο παρκέ. Έχοντας κερδίσει το φαουλ επίσης. Φαουλ που είναι το πρώτο για το Σοποτό που ένα. Έχουν οι δύο ομάδες, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στη γραμμή των γολών ο Θεοδωρικάκος θα εκμεταλλευτεί την πρώτη προσπάθειά του. 37-40. Στοχή και στην δεύτερη βολή. 37-41 πλέον. Βολιάς. Κρετσάνα. Πάσα στον Σοφιανόπουλο, θα το επιχειρήσει εκείνο στο τρίποδο και πολύ καλά κάνει. 40-41 πλέον. Ο Σοφιανόπουλο να επιστρέφει ζεστός. Έπειτα από την παραμονή του στο πάγκο νωρίτερα. Στον πόντο πλέον το μάτι και πάλι. Προσπίσα τον Σοφιανόπουλο, αφήνει έξω. 30 φίλου. Για να ζητάει επιλογή, Δημητρόπουλος θα εκτελέσει και αυτός. 40-44. Ακόμα μία τρίποντη εκτέλεση από τον Δημητρόπουλο. Χριστίνει και πάλι την λύση στην επίθεση του Blue Rose. Για το σύν 4 τώρα της ομάδας του. Γκολιάς. Σαφιανόπουλος. Στα 8 δευτερόλεπτα. Σκαμνάκης. Για δύο πόντους. Εύστοχο από τον Ιωάννου. 42-44. Ο Γιαννακής θέλησε να ξαναβρει τον Θεοφανόπουλο. Έγινε το δεύτερο όμως από την πλευρά των πρασίνων. Γκόλιας. Παλά καταλήγει στον Ιωάννου. Γκόλιας ξανά. Σηκώνει το Λουρίδας, αποφάσισε να πασάρει στον Ιωάννου. Εκείνος όμως είχε ξεκινήσει την κίνηση του προς την ρακέτα. Και έτσι έγινε το λάθος για το Σοποτό. Ανασίς. Πήρε ξανά. Τριανταφύλλο αφήνει στον Ιωαννίδη. Παρακινδυνευμένη πάσα και τελικά έγινε το λάθος. Σκαμνάκης. Παίρνει ο Γκόλιας για να κατεβάσει εκείνος. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σοφιανόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι άστοχος όμως. Καθαρίζουν το rebound οι άσπροι. Παραμένει η απόσταση των δύο πόντων στο σκορ 42-44, υπερθυμίζω. Ιωαννίδης. Παρακαταλήγει στον Δανασί. Προσπαθεί να συγκρατήσει, αλλά δεν μπορεί ο πατέρος. Και θα έχουμε και κατοχή για το Blue Rose, καθώς έχουμε φάουλ από τον... Συγχωρήσαμε, δεν είδα όποιον έγινε το φάουλ. Όπως και να έχει, αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τι πόδι, νομίζω ο πόδι δώθηκε. Όπως και να έχει, ο Blue Rose είναι στην επίθεση. Με 5 δευτερόλεπτα τώρα να απομένουν. Ο Τριανταφύλλου θα βρει στόχο. 42-47 πλέον. Ακόμα ένα τρίποντο θα προσθεθεί στο σακούλι για τους φιλοξενούμενους. Χουλιάρας. Κύριος Σοφιανόπουλος, ωραία τρίπλα. Αφήσει και πάλι στον Χουλιάρα, είναι μόνος εκείνος, δεν εκτελεί σωστά όμως.
παλεύει με τον Ιωαννίδη ο Σοφιανόπουλος. Πρέπει να τον βρει και στο πρόσωπο ο αντίπαλος του. Παραμένει στο παρκέ ο παίχτης του Σοποτό. Τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια συμπαίκτων και αντιπάλων. Έχει δοθεί φάουλ στον Ιωαννίδη. Έτσι από δύο ομαδικά φορά οι δύο ομάδες. Γιαννόπουλος. Γκολιάς, αφήνει τον Χουλιάρα, παίρνει ξανά. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά μπροστά τον Δανασί, δεν μπορεί όμως να τον νικήσει. Τελευταία 45 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Κρεταφύλλο αφήνει. Μπάλα τώρα θα φτάσει στον Ιωαννίδη. Ωραία προστατεύει εκείνος την μπάλα με το σώμα του. Θα δεχτεί όμως το κόψιμο στην συνέχεια τον Σκαμνάκη. Τελευταίο μισό λεπτό με τρίτη περίοδο. Σκαμνάκης. Μπολιά στον Σοφιανόπουλο. Το δεύτερο λεπτά ακόμα για την επίθεση. Χουλιάρα στα δεξιά. Φτάνει κοντά. Θα τελειώσει άσχημα όμως τη φάση, αλλά είναι και Σκαμνάκης για να διορθώσει τα πράγματα. Για το 44-47. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Ανασής. Γίνεται το φάουλ από τον Γκόλια το τρίτο. Οι γηπεδούχοι έχουν ακόμα να δώσουν οι πράσινοι. Αλλαγές όλα. Αλλαγές όλα. 3,5 στο ρολόι. Το Blue Rose στην επαναφορά με τον Ματέρο να αφήνει στον Δανασί. Θεοφανόπουλος δεν επέλεξε να κάνουν φάουλ και το πλήρωσαν οι γηπεδούχοι. Μετράει κανονικότατα το καλάθι του Θεοφανόπουλου για το 44-49 που θα είναι και το σκόρ με το οποίο κλείνει η τρίτη περίοδος. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλεπτό. 44-49 υπερθυμίζω το σκόρ. Με την τρίτη περίοδο να κλείνει με το καλάθι του Στεφανόπουλου, ο οποίος έβαλε στο συν 5 την ομάδα του. Δεν θα μπορέσει να μειώσει ο Κουτσουρίς. Ανασής. Εδώ στο Δωρικάκος. Γιαννακής και πάλι στο Δωρικάκος, ο οποίος έχει βγει στα αριστερά. Τριανταφύλλου θα επιχειρήσει ένα τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Ο αντιπάτης. Πέρα από την μπάλα στον αέρα, μια δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Ο Χιανόπουλος όμως θα κλέψει, θα περάσει και εξαιρετικά. Συνέχισε μόνος του, κράτησε, έφτασε μέχρι μέσα και κερδίζει τελικά το φαουλ από τον Θοδωρικάκο. Θα κάνει όλα μόνος του σε αυτή την φάση ο ψηλός των γηπεδούχων και έκλεψε νωρίτερα και κατέβασε την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά. Τώρα έχει και ευκαιρία να φέρει πόντους στην ομάδα του. Ευστόχη στην πρώτη βολή για το 45-49. Χάνει την δεύτερη όμως. Ανασής. Βλέπει τις επιλογές του, αφήνει στον Τριανταφύλλου. Θανασής, άμυνα ζώνης από τους πράσινους. Γιαννακής, στα δύο δευτερόλεπτα θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας. Δεν μπαίνει το καλάθι, έρχεται το επιθετικό ριμπάνο του Θοδωρικάκο. Του βρίσκει το χέρι ο Καρατζάς και θα του κάνει και το φάουλ. Θα στείλει τώρα τον παίχτη του Blue Rose στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Το ομαδικό και για τους πράσινους. Ευστοχή εκείνη στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη, 45-51 πλέον.
Τουρίς. Κύριος Σοφιανόπουλος θα εκτελέσει και από την κορυφή και βρίσκει στόχο. 48-51. Γιαννακής. Τριανταφύλου βλέπει την κίνηση του Θανασί, παίρνει ξανά όμως του Τριανταφύλου. Αντιπάτης, πιέστηκε. Τα 5 δευτερόλεπτα τώρα πρέπει να εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι, θα το κάνει με χώρο. Ο Θανασίς με συγχωρείτε. Δεν μπορούσε όμως να βρει κάτι καλό. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 8 λεπτό. Πήρε ο Κουτσουρίς. Σοφιανόπουλος τώρα θα περάσει την πάσα στον Ψαλιδόπουλο. Δεν έρχεται το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Τριανταφύλου. Ενακής, βρίσκει τον Θεοδωρικάκο. Μπαλά πάει συστημένη στην κερκίδα. Δημητρόπουλος επέστρεψε τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κολιάς. Κουτσουρίς περνάει την πάσα στον Καρατζά. Παίζει με πλάτη τον Θεοδωρικάκο. Θα γυρίσει. Κερδίζει το φάουλ. Τα λέει και με τον ρέφερι. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Θεοδωρικάκου στο μάτς. Ενώ ο Καρατζάς ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη. Θα την βάλει. 49-51. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει σε καλύτερη θέση ο Σοφιανόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει και για τρεις και θα βρει στόχο. Είναι το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του. Ο Σοφιανόπουλος, ο οποίος κατάφερε να γραπώσει την μπάλα και εκτέλεσε κιόλας από την γωνία. 52-51 και time out τώρα για τον Blue Rose. Στα λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Με τους γηπεδούχους τώρα να έχουν κάνει το προσπέρασμα με την τρίποντη εκτέλεση του Σοφιανόπουλου νωρίτερα. Πηγαίνει το σκορ στο 52-51. Έπαιξαν και την μπάλα τώρα οι πράσινοι. Μένει ο Κουτσουρίς. Σαλιδόπουλος παίρνει τα βήματα. Φτάνει κοντά και σκοράρει. Με το 54-51. Το Θεοδωρικάκος. Ανακής. Τον Δημητρόπουλο. Το Θεοδωρικάκος θα εκτελέσει. Νομίζω είναι το πρώτο τρίποντο σήμερα. Είναι άστοχο επίσης. 6,5 λεπτά ακόμα. Κανόπουλος. Τσουρίς. Είναι στη γωνία. Θα το βάλει ο Ψαλιδόπουλος. Λίγε και το rebound των άσπρων. Γιαννακής. Να σκόνται και ο Σκαμνάκης από την πλευρά του των γηπεδούχων. Φάουλ από τον Καρατζά πάνω στον αντιπάτη. Είναι βολές για τον παίχτη Blue Rose. Ο Σκαμνάκης τώρα θα πέρασει στο μάτς παίρνοντας την θέση του Καρατζά. Τέσσερα-πενήντα-τρία τώρα. Στεφανόπουλος πατάει πάλι παρκέ για το Blue Rose. Κουτσουρίς κατεβάζει. Τελευταία 6 λεπτά στο ρολόι. Σαλιδόπουλος αφήνει στον Λουρίδα. Κουτσουρίς στα 6.
μπροστά του ο Στεφανόπουλος, τον έχει κλείσει καλά. Κουτσουρίς ψάχνει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει. Μπορούν να περάσουν μπροστά τώρα οι φιλοξενούμενοι, αν μπορέσουν να βρουν κάτι καλό από αυτή την φάση. Στεφανόπουλος, ο Μητρόπουλος θέλει να πλησιάσει. Έχει πάνω του τον Σοφιανόπουλο, ο οποίος θα τον παίξει εξαιρετική άμυνα. Θα κερδίσει και την κατοχή επίσης. Βρέθηκε εκεί μόνος του κοντά στον ψηλό ο Δημητρόπουλος. Τα βρήκε κάπως σκούρα. Και η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν την απόστασή τους. Το πόδι του Θεοδωρικά που κατέληξε εκτός μπάλα. Κουτσουρίς είναι στον Λουρίδα και πάλι Κουτσουρίς στα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ψαλιδόπουλος θα το πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει όμως. Παλεύει και μαζεύει ο Λουρίδας. Σκαμνάκης μπροστά από τον Θοδόρη, κάτω θα σκοράρει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, καθώς πήδηξε μπροστά του ο αντιπαλός του και υψωμένο χέρι μπροστά στη μούρη του Σκαμνάκης. Ωστόσο βρήκε το καλάθι για το συν 3 τώρα του Σοποτού. Άστοχη προσπάθεια του Δημητρόπουλου, ανανεώνει όμως και ο Στεφανόπουλος. Για να εκεί αφήνει στο Θεοδωρικάκο. Στεφανόπουλος δίπλα του. Θανασής εκτελεί και ισοφαρίζει σε 56-56. Σαλιδόπουλος. Ο Σκαμνάκης πανέξυπνα, έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι και θα γίνει για το φάουλο τον Σοφιανόπουλο στο κέντρο διαμαρτυρίες για διαθλητικό από την πλευρά του Blue Rose. Δεν συμφωνούν οι διαιτητές. Απλό έχει δοθεί. 3-2 υπερθυμίζω τα ομαδικά. Μητρόπουλος, Θεοφανόπουλος αφήνει στον Θεοδωρικάκο. Μητρόπουλος περνάει ωραία, είναι μόνος ο Θεοφανόπουλος στη γωνία και βρίσκει και ένα σουτ, δεν βρίσκει όμως και τους τρεις πόντους. Κόλιας στον Κουτσουρί. Ο Κόλιας κάνει μπάλα στα δικά του χέρια. Τα δευτερόλεπτα τώρα, 3-40 για το τέλος. 4-3, θα πάρει την εκτέλεση με ένα φλότερο. Ο Γκόλιας δεν βρίσκει στόχο και κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Αυτός έπεσε πάνω στον Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε προλάβει να πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Τρίτο φάουλ και για τον Γκόλια αυτό. Στεφανόπουλος, ωραία γύρισε η μπάλα στην επίθεση. Αλλά είναι κακό το σουτ στην συνέχεια από τον Γιαννάκη. Αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός ο Σοφιανόπουλος. Ο Τριανταφύλλη τώρα θα επιστρέψει στο μάτς. Γιαννάκης θα περάσει εκτός. Λουρίδας ξεφεύγει από την πίεση. Σκαμνάκης με δύναμη. Έβγαλε την άμυνα όμως ο Θεοδωρικάκος. Θανασής τώρα φεύγει μπροστά. Πάει μόνος του κόντρα στον Σοφιανόπουλο. Έβαλε εξαιρετικά το σώμα του για να απομακρύνει τον αντίπαλο του. Ο Δημητρόπουλο, ο Θανασής, με συγχωρείτε. Και δίνει και το προβάδισμα τώρα στον Blue Rose με 56-58. Κόλιας. Καμνάκης τσεκάρει τις κινήσεις. Στεφανόπουλος είναι πάνω του. Διεκδικήσει την μπάλα, θα γίνει το κλέψιμο. Θανασής φεύγει και πάλι στην άλλη πλευρά. Θα πάει και πάλι μόνος αυτή τη φορά, όμως η κατάληξη δεν είναι καλή. Και ο Σοφιανόπουλος θα κερδίσει και το φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Φάουλ νούμερο 3. Αυτό για το Blue Rose. Ενώ έχουμε και time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι. 2,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το φινάλε. Τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 56-58. Κόλιας. Τον καταδιώκει ο Δημητρόπουλος.
Μια περιστροφή από τον Βόλια και θα ισοφαρίσει κιόλας. 58-58 τώρα. Ανασίς. 30 φίλου. Και πάλι ο Θεοδωρικάκος δεν μπορούσε να το ξαναπεράσει την πάσα. Ανασίς φτάσε κοντά, το χάσε όμως. Ο Τουρίς καθαρίζει. Βολιάς 1-40 ακόμα για το τέλος. Βολιάς πάει μόνος του. Στέκεται μπροστά από τον αντίπαλό του. Γενική αυτή η άμυνα από το Blue Rose. Ανασίς. Μητρόπουλος το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε τελικά. Στεφανόπουλος. Μητρόπουλος ξανά. Πάσα καταλήγει, προλαβαίνει στον Ανασίς. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει, όχι, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Τα λένε οι δύο ρέφεροι. Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά. Μετράει τελικά το καλάθι. Κάποιες διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων. Τα 8-60 λοιπόν, μετράει το καλάθι του Δανασί. Με ένα λεπτό και 9 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα για την λήξη. Να δούμε αν θα αποδειχθεί καθοριστικό αυτό το καλάθι. Ο Τσουρίς θα δεχτεί το φάουλ. Είναι το τέταρτο των φιλοξενούμενων. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι πολλές, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν φτάσει στα 4 φάουλ. Βολιάς, Σοφιανόπουλος εκτελεί, δεν είναι καλό το σουτ. Μαζεύει το rebound ο Σκαμνάκης. Κατεβάζει το χέρι του ο Θεοδωρικάκος. Έχουμε και στρίγμα για φάουλ τώρα επάνω στον Σκαμνάκη. Καραντα 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Και ευκαιρία να φέρει ξανά το μάτς ίσα για τον Σκαμνάκη. Μέσα η πρώτη. 59-60. Εκτελεί τώρα την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή, αλλά άνθαστος. Με κρύο αίμα θα ισοφαρίσει ο Σκαμνάκης. Και έχουμε και time out για τον Blue Rose. Από μπροστά θα ξεκινήσει τελικά την επίθεση του Blue Rose. 60-60 το σκορ. 49 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Για το φινάλε αυτό του derby ανάμεσα σε Σοποτό και Blue Rose. Να δούμε τι μας επιφύλασσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. 30 φίλου. Σταφανόπουλος 4-3. Εκτελεί ο Δημητρόπουλος. Δεν είναι καλό το σουτ, μαζεύει ο Ψαλιδόπουλος. Γόλιας. Μισό λεπτό ακόμα. Ηρέμη τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Κουτσουρί στα 10. Το πάρει τελικά. Δεν το βάζει. Θετικό rebound του Σκαμνάκη και κερδίζει το φάουλ. Σκοράρει κιόλας. Σαν από μηχανή θεός εκεί. Πετάχτηκε, γράπωσε την μπάλα στον αέρα. Και όχι απλά κέρδισε το φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή, αλλά σκόραρε κιόλας. 62-60 τώρα το σκορ. 14,9 στο ρολόι. Και δικαίωμα και για μια βολή για τον Σκαμνάκη, ο οποίος πάει να γίνει ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Το αστοχή
Ωστόσο στην πολύ τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ανασύστανη κοντά, κόβεται από τον Σκαμνάκη. Βγάζει ο ίδιος την άμυνα και θα γίνει και το φαουλ στον Τσαλιδόπουλο στη συνέχεια. Ήρωας μπροστά και πίσω από το κέντρο. Και στις δύο πλευρές έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Σκαμνάκης στις τελευταίες φάσεις. Και έχουμε τώρα στην βολή τον Τσαλιδόπουλο με 3,3 στο ρολόι. Άστοχο το σουτ. Άστοχο πρώτη βολή, με συγχωρείτε. Στα 2-60 υπενθυμίζω το σκορ. Πάει στη δεύτερη. 63-60. Και έχουμε και time out για τον Blue Rose για να σχεδιάσουν αυτή την τελευταία επίθεση. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες και πάλι στο 63-60 το σκορ. Με 3,3 να απομένει στο ρολόι. Μια τελευταία ευκαιρία για τον Blue Rose να φέρει το μάτι στην ισοπαλία. Αντιπάτης, θα γίνει το φάουλ την ώρα που πήγε να σηκωθεί για τρεις ο παίκτης του Blue Rose. Ψαλιδόπουλος το έκανε, κατέβασε το χέρι του εκεί τη στιγμή που ο αντίπαλος του ξεκινούσε την προσπάθειά του. Και έχουμε τώρα τρεις βολές για τον αντιπάτη στο 1,9 το ρολόι και το θρίλερ συνεχίζεται εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Βάζει την πρώτη. 63-61. Βάζει και την δεύτερη. Πολύ καλά τα έχει πάει μέχρι στιγμής, αλλά απομένει και μία ακόμα. Τη βάζει και αυτή. Αλάνθαστος ο αντιπάτης. Και το σκορ στο 63-63. Time out τώρα για το Σοφωτό. Μια απίστευτη τρόπη έχει πάρει το παιχνίδι. 1,9 τώρα στο ρολόι. 63-63 το σκορ. Και σειρά των γηπεδούχων να επιτεθούν. Να δούμε αν θα προλύσουν να βρουν κάτι σε αυτό το λιγοστό χρόνο που απομένει. Ή αν θα πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο. Μπάλα στον Καρατζά, όχι. Καταλήγει κατευθείαν. Η μπάλα εκτός. Δεν έχουν time out οι φιλοξενούμενοι. Έχει ακουμπήσει ο Καρατζάς, γι' αυτό και η μπάλα θα πάει στην baseline. Αναφέρει ο αντιπάτης. Γιαννακής. Θα εκτελέσει πίσω από το κέντρο. Τελειώνει έτσι η κανονική διάρκεια και οδηγούμαστε στο έξτρα πεντάλεπτο με το σκορ στο 63-63. Δεν προέκυψε νικητής στα 40 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Και έτσι τώρα ξεκινάει και το έξτρα 5 λεπτό της παράτασης. 63-63 το σκορ. Στην επίθεση το Blue Rose. Παίρνει ο Βανασής. Αντιπάτης θα εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ο Κουσουρής. Σιχανόπουλος θα περάσει στο κέντρο. Σοφιανόπουλος πλησιάζει, αστοχή στην προσπάθειά του. Μαζεύει ο αντιπάτης. Γιαννακής. Γίνεται το κλέψιμο από τον Κουτσουρή. Έχει βοήθεια δίπλα του τον Ψαλιδόπουλο. Επιλέγει να πάει μόνος στη φάση. Αστοχή όμως και αυτός. Γιαννακής κατεβάζει αργά-αργά. Αφήνει δίπλα του τον Δανασή. Τέρος, πας απέναντι, 4 δευτερόλεπτα τώρα, θα εκτελέσει ο Γιαννακής και θα σκοράρει. 63-65.
Χαλιδόπουλος. Ο Τουρίς περνάει τώρα στον Καρατζά. Παλιά βοήθεια ο Δημητρόπου, ο Δανασίς και θα κλέψει. Και έχουμε και αντιαθλητικό φόλ στην συνέχεια από τον Γκολιά. Σοφιανόπουλος ζητάει αλλαγή από τους γηπεδούχους. Θα περάσει ο Σκαμνάκης στην θέση του. Τώρα ο Δανασίς θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει τις βόλες από το αντιαθλητικό φαουλ που κέρδισε νωρίτερα. Θα ευστοχίσει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 63-67. Αλλά στη γωνία, Πατέρος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Αθρούς. Παίρνει και πάλι ο Πατέρος, θα εκτελέσει αυτή τη φορά. Δεν είναι καλό το σούτ. Ακολούθησε όμως την πορεία της μπάλας ο Δανασίς. Κατοχή παραμένει στους Αθρούς. 12 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τον Blue Rose. Διπάτης. Από τα αριστερά. Ο Δανασίς κλείστηκε, έκανε και το λάθος. Μένουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της παράτασης. Το σκορ στο 63-67. Το σύν 4 τώρα η Άσπρη. Κουτσουρίς έφτασε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 65-67. Δανασίς. Στον Ιωαννίδη, πήρε ξανά ο Ιωαννίδης μπάλα έξω στα χέρια του Γιαννάκη. Αντιπάτης στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει το ρολόι ο Δανασίς, δεν βρίσκεται με στόχο. Καρατζάς καθαρίζει και αφήνει τώρα στον Γκόλια και τα τεχνική ποινή στον Ιωαννίδη. Μια ένταση στα ανάμεσα σε Καρατζά και Ιωαννίδη. Αγωμία, τεχνική ποινή στους δύο παίχτες. Ο Πατέρος θα περάσει εκτός. Ο Πατέρος μας χωρείται. Στην θέση του Δημητρόπουλος. Καρατζάς. Με πλάτη ο Σκαμνάκης. Θα γυρίσει. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα τελικά. Στρίγμα για φάουλ ωστόσο. Βολές λοιπόν για τον παίχτη των γηπεδούχων. ...66-67. Μέσα και η δεύτερη. 67-67. Και 15 ακόμα για το τέλος. Δανασίς. Τα Γιαννάκης λέει τις επιλογές, αφήνει στον Δανασί ξανά. Γιαννάκης πάλι. Αυτός θα εκτελέσει και θα βρει και στόχο. 67-70. Κολιάς. Μάτσε την τρίπλα, αφήνει στον Σοφιανόπουλο, του δίνει ξανά. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Γκόλιας για 2.
Είναι άστοχος Κουτσουρίς με φόρο, θα πάρει το rebound. Δεν εκτελέσει αυτά, πιο πολύ πήγε για το φάουλ εδώ παρά για, την, για το καλάθι. Δημητρού Εδανασής Γιαννάκης. Δεν είχε πάλι στον Εδανασή. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα, νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά τον Γιαννάκη. Ξεκίνονται τώρα στην επίθεση η υπέρθεση των γηπεδούχων, αλλά έχει κάνει μεταφορά της μπάλας ο Γκολιάς. 30 φίλοι τώρα περνάει στο μάτς για τους άσπρους, παίρνει την θέση του Δανασή. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό και της παράτασης. 67-70 το σκορ με το τρίποντο του Γιαννάκη νωρίτερα να βάζει στο συν 3 το Blue Rose. Ο αντιπάτης θα σκοράρει και αυτός. 67-72. Κουτσουρίς θα περάσει ανάμεσα από δύο. Δείξε πίσω του 30 φίλου και θα κάνει και το foul. Θα το δέχει τα διαμαρτύρητα. Έχουμε βολές λοιπόν τώρα για τον Κουτσουρί. Έξω η πρώτη. Χάνει και την δεύτερη ο Κουτσουρίς. Δεν αλλάζει λοιπόν το 67-72. Τελευταία 42 δευτερόλεπτα στην παράταση. Αν βάλουν ένα καλά τώρα οι φιλοξενούμενοι θα κάνουν πιο εύκολα τα πράγματα. Τυπάτης παίρνει την προσπάθεια, δεν σκοράρει. Παραμένουν ζωντανοί οι γηπεδούχοι. Κολιάς ψάχνει την πάσα, έχει πατήσει γράμμη ωστόσο. Και από εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για το Σοποτό. Πανηγυρίσμοι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Κάποιες διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά. Σκαμνάκης θα κάνει το φάουλ τώρα στον Θεοφανόπουλο. Θα τον οδηγήσει στην άλλη πλευρά, στην γραμμή των βολών. Στα 18,5 λοιπόν το ρολόι. Κάποια χαμόγελα ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται από την πλευρά του Blue Rose, ενώ ο Θεοφανόπουλος κάνει την πρώτη. Ετοιμάζεται για την δεύτερη τώρα ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Άστοχος και στην δεύτερη. Καμνάκης. Θα πάρει το τρίποντο. Θα το βάλει κιόλας. 70-72. Φαουλ επάνω στον Γιαννάκη. Ακόμα μια στιγμή ένταση στο μάτς. Ο Γιαννάκης θα πάει στην γραμμή. Πάμε σε μια διακοπή, καθώς έχει μια ένταση. Μοιράστηκαν αρκετές τεχνικές φίνες κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο Σοφιανόπουλος έχει αποβληθεί. Δόθηκε και στον Γιαννάκη επίσης μια τεχνική ποινή. 69-73 τώρα. Ένα σουτ για τρεις άστοχο από το Σοποτό και τελειώνει έτσι ο μάτς. Νίκη λοιπόν για το Blue Rose. Θα επικρατήσουν 69-73 επί του Σοποτό.